Γεια σας μικρή μου φίλη, κυρία Λένα εδώ. Τι κάνετε? Σήμερα θα σας δείξω πώς να σχεδιάσετε ένα καλάθι πασχαλινό και θα βάλουμε και κάποια μπουλάκια μέσα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα μολύβι, μία γόμα και ξεκινάμε. Το μολύβι μας θέλουμε να είναι πάντοτε πολύ καλά ξυμένο, όπως επαναλαμβάνω σε κάθε βίντεο. Μας βοηθάει να σχεδιάσουμε πολύ πιο εύκολα έτσι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα σχεδιάσουμε το πάνω μέρος του καλαθιού. Θα τραβήξουμε δύο, ας πούμε ότι θέλουμε το καλάθι μας να είναι από εδώ μέχρι εδώ. Θα τραβήξουμε δύο ευθείες γραμμούλες, μία, δύο, και θα τις ενώσουμε. Θέλω τώρα εδώ να σας δείξω πώς τραβάμε ευθείες γραμμούλες, είναι βασικό. Θα πάρω ένα άλλο χαρτάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό που μας βοηθάει στο να σχεδιάσουμε τις γραμμούλες είναι ότι δεν κουνάμε τα δάχτυλά μας μόνο, γιατί αυτό μπορεί να μην μας πάει η γραμμούλα να στραβώσει. Κουνάμε, κρατάμε σταθερό το μολύβι και κουνάμε το χέρι μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Θέλω να πω ότι δεν κουνάμε τα δαχτυλάκια μας και μπορεί να μας πάει στραβά. Κουνάμε, κρατάμε σταθερό το χέρι μας και κουνάμε όλη την παλάμη. Το μολύβι είναι σταθερό. Κοιτάξτε, κάνουμε αυτή τη κίνηση. Οπότε το μολύβι, η γραμμούλα, ακολουθεί το χέρι και γίνεται μία ευθεία γραμμή πολύ πιο εύκολα. Αν θέλουμε να κάνουμε μία ευθεία γραμμή που να πηγαίνει οριζόντια, το ίδιο. Κρατάμε το μολυβάκι μας και κουνάμε το χέρι. Το μολύβι μας είναι σταθερό, κοιτάξτε. Και έχουμε μία ευθεία γραμμή, πολύ πιο εύκολα. Έτσι μπορούμε να τραβήξουμε άπειρες ευθείες γραμμούλες. Τις ενώνουμε. Εντάξει, και να μην γίνει πολύ ευθεία, αλλά είναι ένας τρόπος ο οποίος μας βοηθάει. Το ξαναδείχνω. Κρατάμε σταθερό το μολύβι και κουνάμε το χέρι μας εκεί που θέλουμε να πάει η γραμμούλα. Αν θέλουμε η γραμμούλα μας να πάει προς τα δεξιά, ξεκινάμε από αριστερά και πάμε προς τα δεξιά. Αν θέλουμε να πάει προς τα κάτω, ξεκινάμε από πάνω και πηγαίνει προς τα κάτω. Κουνάμε το χέρι μας. Όλο το χέρι και το μολυβάκι μας είναι σταθερό. Μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση. Αφού τελειώσουμε το μάθημα σήμερα, μπορείτε σε ένα άσπρο φύλλο χαρτί να σας δείξω αυτή την άσκηση. Βάζετε δύο τελίτσες κάπου και τις ενώνετε. Ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε το καλαθάκι μας. Αφού σχεδιάσαμε λοιπόν το πάνω μέρος από το καλάθι, θέλουμε τώρα να φτιάξουμε το κάτω μέρος του καλαθιού. Το κάτω μέρος του καλαθιού θα το κάνουμε ένα ημικύκλιο. Πάλι το χέρι μου το κουνάω, είναι σταθερό το χέρι μου και το κουνάω όπως πηγαίνει το ημικύκλιο. Αυτό μπορεί να σας είναι λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω. Εδώ θα διορθώσω λίγο τη γραμμούλα μου, θα τη σβήσω. Πάντοτε μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω και ενώνουμε. Ίσως εδώ να έρθει λίγο έτσι. Ωραία! Έχουμε φτιάξει το κάτω μέρος του καλαθιού μας. Θα ήθελα το καλάθι μας να έχει και ένα φιόγκο. Εδώ, σε αυτό το σημείο περίπου, θα έρθει το πάνω μέρος του καλαθιού, που θα είναι το χερούλι του. Εδώ θα βάλουμε ένα φιόγκο. Πριν κάνουμε το χερούλι, θα φτιάξουμε ένα φιόγκο. Θα φτιάξουμε ένα μικρό ορθογώνιο. Θα φτιάξουμε το φιόγκο μας, κάνοντας αυτή τη γραμμούλα, ένα από εδώ και μία γραμμούλα από εδώ. Αυτό είναι το σχήμα του φιόγκου μας. Μπορούμε να βάλουμε δύο μικρές καμπύλες, λέγονται, δύο μικρά κυκλάκια λίγο μακρόστενα σε αυτά τα σημεία και στο κάτω σημείο μπορούμε να κάνουμε
Στη μέση εδώ μία γραμμούλα προς τα αριστερά και μία γραμμούλα προς τα δεξιά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς από την οθόνη σας, αν αυτό είναι δεξιά ή αριστερά. Και μία δεύτερη. Και εδώ μία δεύτερη. Και τις ενώνουμε με μία γραμμούλα ζικ-ζακ εδώ στο τέλος. Και έχουμε το φιόγκο μας. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το χερούλι από το καλάθι μας. Κατεβάζουμε μία γραμμούλα. Αυτό είναι το μέσα. Και μάλλον καλύτερα να ξεκινήσουμε απ' έξω, εδώ που τελειώνει το καλάθι μας. Κάνουμε την εξωτερική μας γραμμούλα. Και από αυτήν εδώ την πλευρά. Από εδώ που τελειώνει το καλάθι μας προς τα πάνω. Και φτιάχνουμε και τη μέσα την πλευρά του. Ωραία! Θα προσθέσουμε κάποιες γραμμούλες εδώ για να δώσουμε, είναι μικρές γραμμούλες, λίγο καμπυλωτές, για να δώσουμε την αίσθηση ότι είναι το καλαθάκι μας ψάθινο, που συνήθως είναι τα καλαθάκια μας τα πασχαλινά. Ωραία! Θα φτιάξουμε και στο κάτω μέρος το καλαθάκι μας, θα κάνουμε ευθείες γραμμούλες από τη μία πλευρά ως την άλλη. Ξανά κουνάμε όλο μας, κρατάμε σταθερό το μολύβι και κουνάμε απλά το χέρι μας. Αυτό θέλει λίγη εξάσκηση για να το πετύχουμε. Απλά σας δείχνω ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Εσείς μπορείτε να το κάνετε όπως μπορείτε. Και θα έρθουμε τώρα και θα φτιάξουμε τέτοιες γραμμούλες και θα πηγαίνουν από πάνω προς τα κάτω, έτσι, σε όλη την πλευρά. Στην κάτω πλευρά θα ξεκινήσουμε από τη μέση, από τη μέση της γραμμούλας και προς τα κάτω. Αυτές εδώ είναι πολύ ωραίες ασκήσεις για να εξασκηθείτε στις γραμμούλες. Ξεκινάμε πάλι από τη μέση εδώ και προς τα κάτω, από τη μέση αυτής της πλευράς και προς τα κάτω. Τελειώσαμε και με την κάτω πλευρά του καλαθιού μας. Τώρα θέλουμε να φτιάξουμε και μερικά αυγουλάκια. Θα έλεγα να βάλουμε και λίγο χορταράκι μέσα. Οπότε εδώ θα χρησιμοποιήσουμε, σβήσουμε λίγο τις δύο γραμμούλες εδώ στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσουμε μια γραμμή, η οποία λέγεται κανονικά τεθλασμένη. Εμείς θα τυπούμε μια γραμμούλα ζικ-ζακ. Κάπως έτσι. Κάποια μπορεί να είναι πιο μεγάλα, κάποια πιο μικρά, για να δείξουμε ότι είναι χορταράκι. Φτιάχνουμε αυτή τη γραμμούλα μας λοιπόν, τη ζικ-ζακ, και θέλουμε τώρα να βάλουμε τα αυγουλάκια μας. Για να φαίνονται τα αυγά ότι είναι τα μισά μέσα στο καλάθι, δεν θα τα ζωγραφίσουμε ολόκληρα, θα τα ζωγραφίσουμε μισά, για να φαίνονται ότι το υπόλοιπο είναι μέσα στο καλάθι. Οπότε, ξεκινάμε μια γραμμούλα από εδώ και έχουμε το πρώτο μας αυγό. Πώς σας φαίνεται? Να φτιάξουμε και ένα από εδώ. Νομίζω πως ναι. Δεύτερο αυγουλάκι. Να φτιάξουμε και ένα εδώ στη μέση. Τρία αυγά νομίζω είναι αρκετά. Τα αυγά μπορούμε να τα διακοσμήσουμε κιόλας με άλλες γραμμούλες. Μπορούμε να βάλουμε κύκλους. Θέλω να βάλετε ό,τι γραμμούλες, να χρησιμοποιήσετε ό,τι σχήματα θέλετε. Εγώ τώρα βάζω κύκλους. Εδώ λέω να βάλω μία γραμμούλα ευθεία, λίγο κυματιστή, και μία δεύτερη. Τι άλλο λέτε να βάλουμε? Θα βάλω και μία γραμμούλα κυματιστή στο κάτω μέρος και μία δεύτερη. Ας βάλουμε και μία από την πάνω πλευρά του αυγού. Ωραία. Στο τρίτο αυγό θα του βάλω μόνο δύο γραμμούλες, λίγο κυματιστές. Θα βάλω και άλλη μία. Πώς σας φαίνονται τα αυγουλάκια? Εσείς μπορείτε να βάλετε, εδώ το φτιάχνω λίγο, μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώμα θέλετε και ό,τι σχέδιο θέλετε στα αυγουλάκια σας. Πολύ ωραία. Τώρα θα συνεχίσω να περάσω
όλες τις γραμμούλες μου με μαύρο. Αυτό μου αρέσει να το κάνω για να φαίνεται λίγο πιο έντονο το σχέδιο. Και μετά θα το ζωγραφίσω, αλλά θα το βάλω στο γρήγορο το βίντεο ώστε να μην σας κουράσω. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώματα θέλετε, ό,τι χρώματα σας αρέσουν. Αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε και να συνεχίσουμε και τη ζωγραφιά μας. Μπορούμε να φτιάξουμε χορταράκι όπως φτιάξαμε αυτό. Θα βάλουμε ζικ-ζακ γραμμούλες. Και να φτιάξουμε χορταράκι και γύρω γύρω από το καλαθάκι μας. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε μια πεταλουδίτσα, συννεφάκια, δεντράκι. Θα το αφήσω έτσι απλό προς το παρόν. Σε άλλο μάθημα θα σας δείξω πώς να ζωγραφίζουμε πεταλούδες, δέντρα κτλ. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, εύχομαι να μάθετε κάτι από αυτό. Αν σας άρεσε πατήστε like, γραφτείτε στο κανάλι, θα έχω και άλλα βίντεο για σας. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!